μια προσπάθεια να αναμίξει δύο διαφορετικούς κόσμους. Αυτόν που την περιβάλλει και από την άλλη τον φωτογραφημένο από την ίδια κόσμο αποτελεί η φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Fata Morgana 2» της Βιργινίας Χορμοβίτη που εγγενιάστηκε τη Δευτέρα στον πολιτιστικό πολυχώρο. Η ματιά της φωτογράφου αντιλαμβάνεται το φυσικό και αντικειμενικό χώρο με το δικό της τρόπο, προσπαθώντας να τον αλλοιώσει μέσα από διάφορα στοιχεία. Η παρουσίαση της έκθεσης έγινε από τον ψυχολόγο Μιχάλη Τσεντσερή, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου. Ενώ η ιδιαίτερη έκθεση φωτογραφίας, γιατί κάποιος κάποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί αν είναι έκθεση φωτογραφίας ή ζωγραφικής, που υπερβαίνουν αυτό το ιδιότυπο είδος φωτογραφίας το οποίο υπηρετεί η Βιργινία με τη ζωγραφική. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι ένας γερμανός φιλόσοφος, ο Μπέντζαμιν, είπε ότι ο φωτογραφικός φακός αποκαλύπτει τις υποσυνείδητες οπτικές με τον ίδιο τρόπο που η ψυχανάλυση αποκαλύπτει τις υποσυνείδητες αιτίες. Και αν σκεφτούμε ότι η προέκταση ενός φωτογράφου είναι το χέρι του και η καταπέκταση η φωτογραφική μηχανή, η Βιργινία το καταφέρνει πάρα πολύ καλά, όπως αντιλαμβάνεστε αυτό, με ένα απλό κλικ. Και λέω με ένα απλό κλικ γιατί ό,τι βλέπετε γύρω σας είναι τραβηγμένο, είναι η στιγμή, είναι ένα απλό κλικ, χωρίς καμία επεξεργασία, χωρίς καμία παρεμβολή της τεχνολογίας. Fata Morgana επίσης έχει να κάνει και με την ιδέα γυναίκα. Είναι την ετεροθαλή αδελφή του βασιλιά Αρθούρου, που σύμφωνα με το μύθο ήταν ένα όμο που άλλαζε. Και σύμφωνα με το δικό μου το χαρακτήρα, θεωρώ ότι τα πάντα αλλάζουν σε αυτόν τον κόσμο και μου αρέσει πάρα πολύ η πραγματικότητα και η παραποίηση της πραγματικότητας. Μου αρέσει να αλλάζω σύμφωνα με το φακό μου, αυτό που βλέπω. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη ματιά ενός ανθρώπου, είτε στη φωτογραφία, είτε στη τηλεόραση, σε οποιοδήποτε γενικότερο τομέα της ζωής μας. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα και επίσης τη φαντασία. Οπότε, εάν ξέρεις να βλέπεις, ή αν δεν ξέρεις, αν το έχεις έμφυτο, ή αν δεν το έχεις, μπορείς να μάθεις και να αρχίσεις να βλέπεις εντός οικών σιγά σιγά κάποια άλλα πράγματα ή κάποια άλλη πραγματικότητα.